Κοιτάξτε, αυτά που λέει η κυβέρνηση και τα είπε ο κ. Φίτσας, πάρα πολλά από αυτά τα πράγματα είχαν ήδη δρομολογηθεί. Άρα, μέχρι στιγμής δεν ακούω εντυπωσιακά νέα πράγματα. Η μείωση του χρέους είχε δρομολογηθεί. Η έξοδος της Τρόικα είχε δρομολογηθεί. Το δικαίωμα της χώρας να διανέμει το 70% του επιπλέον, δηλαδή αυτό που λέτε εσείς, θα πιάσουμε τη φοροδιαφυγή. Να την πιάσετε. Το 70% αυτού εσείς του επιπλέον. Μισό λεπτό και να τελειώσω. Αυτό το 70% μπορεί να το διαθέσετε όπου θέλετε, είναι ήδη στη συμφωνία. Αυτό που εσείς όμως λέτε αυτή τη στιγμή ως κυβέρνηση, ζητάτε από τις άλλους λαούς της Ευρώπης να μας χαρίσουν μέρος του χρέους, να μας χαρίσουν 12 δις για τη χώρα μας. Πολύ εντυπωσιακό ακούγεται. Είναι δύσκολο εμένα πολιτικά να απαντήσω, γιατί είναι τόσο ωραίο αυτό που λέτε, που όποιος με ακούει θα πει: γιατί δεν συμφωνείς, ρε Μηταράκη, λεφτά μας χαρίζουν, τρελός είσαι. Αλλά απ' την άλλη πρέπει να έχουμε μια αίσθηση πραγματικότητας. Εσείς έχετε νοπή λαϊκή εντολή και καλά το είπε ο κ. Τσίπρας θες. Και οι άλλες 27 όμως χώρες δεν έχουν οι ίδιες νοπή εντολή να χαρίσουν στους Έλληνες παίρνουν τους δικούς τους. Έχουν χρέος. Η Ισπανία, επειδή τα γνωρίζετε, έχει να πληρώσει περίπου 500 δισεκατομμύρια ευρώ μέχρι το 2020. Ναι, το χρέος αυτό είναι μεταξύ μας όμως. Έχει αν κανείς δεν πληρώσει, περίπου όλα μεταξύ μας είναι. Σε ποιον είναι αυτό το χρέος? Το ζήτημα του ευρωπαϊκού χρέους. Κύριε Βίτσα, είναι στις αγορές. Οι αγορές τι είναι, αγορές? Είναι τα δικές μας συντάξεις. Είναι οι δικές μας καταθέσεις. Πρέπει δεν είναι κάποιος άλλος. Κύριε Βίτσα, συγγνώμη. Πώς αντιμετωπίζετε το γεγονός ότι ο κύριος Δράγκη μιλάει για αύξηση του πληθωρισμού στο 2%? Δεν βλέπετε μια στροφή πάνω σε αυτό το πράγμα? Ναι, ξέρετε, εγώ ξέρω τι βλέπω. Κύριε Βίτσα, τι βλέπω? Και εγώ πληθωρισμό 2%. Χάνω πόσα, 20 ευρώ. Κύριε Βίτσα, τι βλέπω? Μια λέξη. Εγώ τι βλέπω? Βλέπω ότι η μεγαλύτερη κοσμογονία. Δεν κατάλαβα όμως τι θα κάνει. Βλέπω τη μεγαλύτερη κοσμογονία που έχει ποτέ στην Ευρώπη. Θα καταγγείλετε το Σόιμπλε αν ο Σόιμπλε πει: δεν με ενδιαφέρει αν είχατε εκλογές. Δεν με ενδιαφέρει τι λέτε στην Ελλάδα. Εγώ θέλω να μειωθούν οι συντάξεις, να μειωθούν οι μισθοί. Εάν το πει αυτό, τι θα πείτε εσείς? Είναι απλό το ερώτημα. Εγώ βλέπω το εξής. Εμείς δεν θα καταγγείλουμε τον κύριο Σόιμπλε. Θα τον κατανοήσουμε, θα διαφωνήσουμε μαζί. Δεν λέω σας. Εγώ βλέπω την αξιωματική αντιπολίτευση. Βλέπω να γίνεται. Συγγνώμη, μια λέξη πιο σοβαρό. Βλέπω να γίνεται η μεγαλύτερη κοσμογονία που έχει γίνει ποτέ στην Ευρώπη. Ένα τρισεκατομμύριο δίνει ο Ντράγκη στην αγορά και 300 δισεκατομμύρια δίνει ο Γιούνκερ. Και εγώ βλέπω μια Ελλάδα να μην είναι σε θέση να εκμεταλλευτεί το 1 τρισεκατομμύριο, όχι 10 εκατομμύρια, το 1 τρισεκατομμύριο τη Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και τα 300 δισεκατομμύρια του Γιούνκερ. Γιατί αυτή τη στιγμή κοντράρουμε επί της αρχής, αντί να ζητήσουμε συγκεκριμένα πράγματα, συγκεκριμένες βελτιώσεις, κοντράρουμε αυτή τη στιγμή τη σχέση με την Ευρώπη γενικότερα.